κουρέστες εισόδους των πλοίων, ταξιδιώτες με βαλίτσες στα χέρια, οικογένειες με μικρά παιδιά. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τον Αργοσαρονικό, καθώς οι περισσότεροι ταξιδιώτες προτιμούν κάποιον κοντινό και οικονομικό προορισμό από το να πάνε πολυήμερες εκδρομές. Είναι πιο ακριβά από παλαιότερα, πιστεύω. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, η κίνηση την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη συγκριτικά με την ίδια χρονική περίοδο πέρσι. Ένα μήνα περίπου νωρίτερα τα κλείσαμε. Είχατε βρει. Ήμασταν λίγο τελευταία στιγμή. Στο τσακ βρήκαμε. Πολλοί επέλεξαν τον Ιούλιο, καθώς τον Αύγουστο οι τιμές είναι στα ύψη. Με σιγά σιγά πάμε στις πέτσες. Ναι, ναι. Πόσο καιρό? Διήμερο. Ναι. Δεν έχει πολλή ημέρες διακοπή. Όχι, όχι. Γιατί... Έχουμε δουλειές. Expensive vacations in Greece this year, right? Yeah, definitely, definitely. Οι τιμές έχουν αυξηθεί λόγω της πληθωριστικής πίεσης, της αύξησης του ενεργειακού κόστους και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με το 2022. Βλέπουμε λοιπόν να έχουμε σημαντικά ζητήματα όσον αφορά το κομμάτι της υψηλής περιόδου, να έχουμε μία κάμψη των κρατήσεων. Ενώ στην Ελλάδα ανεβαίνουν οι τιμές, στην Τουρκία μετά την υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχουν πέσει σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα η χώρα να αποτελεί ιδανικό προορισμό για διακοπές. Επανήλθε απόλυτο ο ανταγωνισμός στη Μεσόγειο, Τουρκία, Αίγυπτο, Ισπανία, με την Τουρκία να έχει μειωμένες τιμές τουλάχιστον κατά 40% εξαιτίας της διαφοράς με την ισοτιμία της λίρας στο δολάριο ή στο ευρώ, με πολύ καλές πολυτελείς υπηρεσίες και εκεί ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου. Ο ΣΕΤΕ επανέφερε το αίτημά του για ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ σε τουρισμό και μετακινήσεις στο 11%.